Κύριε Πασπάτη, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Το ρωτώ έτσι χωρίς να το έχουμε πει, αλλά μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Είπατε για τον Κοραή που ήσασταν μαθητής. Ναι. Νομίζω όλα τα χρόνια. Η φουρνιά σας. Από την διαγωγείο μέχρι την έκτη γυμνασίου. Η φουρνιά σας είχε και ανθρώπους που ασχολήθηκαν και είναι σήμερα στην πολιτική, ή κάνω λάθος. Είχατε συμμαθητές. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ήταν μια τάξη κάτω από μένα πάνω από μένα στο σχολείο, που είναι τόσα χρόνια βουλευτής. Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης ήταν και με αυτός μια τάξη πάνω από εμάς, που υπήρξε υπουργός και βουλευτής. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου είναι πρόσχερο. Είχατε και το ΣΥΡΙΖΑ, Κάτι πρόσχερο δεν μου είναι αυτή τη στιγμή. Μπορεί εγώ να φταίω. Ο Πολάκης ήταν εκεί. Ναι, ναι, τότε... ο Παύλος ο Πολάκης. Ο Παύλος ο Πολάκης ήταν 3 χρόνια μικρότερος από μένα. Ήταν στον Κοραή και ο Παύλος. Ξέρω, ο Ιγουμενίδης. Ο Νίκος Ιγουμενίδης, όχι, με τον Νίκο τον Ιγουμενίδη ήμασταν σε φοιτητές από το 1978 μαζί στην Ιατρική Αθηνών. Και για πείτε μας, ο Πολάκης ήταν έτσι δυναμικός όπως τον βλέπουμε και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έκανα παρέα, ήταν πιο μικρός τότε, δεν έκανα. Ξέρω, ήταν σε μια τάξη 3 χρόνια μικρότερη από εμάς. Δεν τον ήξερα τότε εγώ αυτό. Συνήθως ξέρεις στην ίδια ηλικία και τους. Το ρώτησα γιατί έτσι μου ήρθε κάτι στο μυαλό πολλές φορές. Ξέρετε, κρατάμε πληροφορίες που μπορεί να ακούσουμε. Στον Κοραή ήταν και ο Σπύρος Οδανέλης. Ο Σπύρος Οδανέλης. Ναι, μεγαλύτερος από μένα. Αρκετέ, μια ολόκληρη πολιτική φουρνιά ήσασταν τότε μαζί. Όταν τέλειωσα το απολυτήριο, όταν το πήρα το γυμνάσιο από το Λύκειο, ήμασταν 90 παιδιά σε τάξη. Ήταν στο μυαλό σας πάντα, το βλέπετε εκ των υστέρων αυτό και λέτε, κακώς ίσως δεν πήγα στο Πανεπιστήμιο, εννοώντας δηλαδή να πάρετε μία θέση καθηγητή. Να διεκδικήσετε μία θέση καθηγητή. Αυτό λέμε τώρα. Να το καταλάβει ο κόσμος. Το να πας στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μια αγάπη που την αφήσατε για χάρη της πολιτικής. Δεν την άφησα. Γιατί, ξέρω ότι κλινικό έργο και ακαδημαϊκό έργο κάνουμε πάρα πολύ. Αλλά οπωσδήποτε σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον, είτε στο Ηράκλειο είτε στην Αθήνα, που είχα τη δυνατότητα να πήγαινε το 2016 και είτε έτσι το μετάνιωσα αυτό το πράγμα που δεν πήγα το 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχατε τότε μία ευκαιρία. Ναι, είχα μία πρόταση που θα μπορούσα να πήγαινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το μετάνιωσα αυτό, ίσως γιατί θα μπορούσα λίγο να ασκήσω την ιατρική σε λίγο διαφορετικά επίπεδα από τον τρόπο που την ασκώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν θα την ασκούσα τόσο καλά όσο την κάνω στο νοσοκομείο, γιατί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο η βοήθεια όλων των διοικήσεων, όλα τα χρόνια, 25 χρόνια τώρα που είμαι σε αυτό το τμήμα, ήταν εύκολη, ό,τι ζητούσα σχεδόν μετά από ένα σημείο και μετά μου εδίδετο, και γι' αυτό το λόγο κατάφερα να κάνουμε και ένα τμήμα το οποίο ανταγωνίζεται ευθέως σε μερικά ειδικά θέματα τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών. Θεωρείται μία από τις καλύτερες. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ίσως δεν το έκανα και ενδεχομένως να μου έμεινε έτσι λίγο το. Όχι αποθυμένο, αλλά ήταν κάτι που ίσως θα έπρεπε να το έκανα. Το θυσιάσατε αυτό για την πολιτική. Δεν το ήξερα αυτό ότι η πολιτική θα μου δημιουργούσε πρόβλημα. Και ότι θα μου άνοιγε κάποιους δρόμους, αλλά θα μου έκλεινε άλλους δρόμους.